Στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων μια έννοια αμφιλεγόμενη στην εποχή μας, που δεν είναι άλλη από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, Facebook επικεντρώθηκε η ερευνητική εργασία των μαθητών της Αλφα Τάξη του πρώτου Λυκείου Ζακύνθου. Στόχος της δεν είναι η κινδυνολογία, αλλά η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη. Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, η οποία σηματοδοτεί την έννοια της έρευνας, της στοχευμένης ενεργούς δράσης και της συλλογικής συνεργασίας, οι μαθητές ενός τμήματος της πρώτης λυκείου του σχολείου μας αποφάσισαν να διερευνήσουν το θέμα των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων και κυρίως του Facebook και των κινδύνων που αυτό εγκυμονεί. Επειδή το Facebook είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην εποχή μας και παρατηρείται ότι παρουσιάζει ενισχυτικές διαστάσεις στο θέμα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, τα παιδιά αποφάσισαν μέσα από την εργασία που υλοποίησαν να προβληματίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συνομιλίκους τους για τους κινδύνους αυτούς, ώστε να γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν το Facebook με μέτρο. Πόσο εύκολο ήταν αυτό να γίνει? Δεν ήταν πολύ εύκολο, γιατί οι συνθήκες και στο σχολείο δεν είναι πάντα οι καλύτερες, γιατί δεν έχουμε πάντα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα. Όμως υπήρχε καλή διάθεση από τα παιδιά, στήριξη από τη διεύθυνση και συντονίσαμε την προσπάθειά μας, συνεργαστήκαμε και τα παιδιά πραγματικά συνέληξαν πληροφορίες, τις επεξεργάστηκαν και θεωρώ ότι εκπώνησαν μια πολύ καλή εργασία. Αυτή η εργασία θα παρουσιαστεί? Θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του σχολείου την επόμενη Πέμπτη, την οποία την έχουν φτιάξει σε PowerPoint τα παιδιά και θα την παρουσιάσουν τα ίδια τα παιδιά. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές θέλησαν να διερευνήσουν και να παρουσιάσουν τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές πλευρές του Facebook, ώστε να ενημερώσουν τους συνομιλικούς τους, αλλά κυρίως να τους αφυπνίσουν για να αντιδράσουν εγκαίρως σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ζωή τους. Όπως και κάθε εργασία στο σχολείο, πιστεύω θέλει να κουραστείς, να ψάξεις κάποια πράγματα, να αφιερώσεις χρόνο. Πιστεύω η δικιά μας δουλειά ήταν και εύκολη και δύσκολη. Εύκολη γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε το Facebook τώρα στην ηλικία μας. Και πιστεύω όλους μας ενδιαφέρει και αυτό ήταν κίνητρο ώστε να δουλέψουμε καλύτερα και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με το Facebook. Τελικά το Facebook κρύβει κινδύνους? Η αλήθεια είναι πως ναι, αλλά και μάλιστα σοβαρούς κινδύνους. Αλλά πιστεύω πως άμα το κάνεις σωστή χρήση και ξέρεις πραγματικά τι και πώς, πιστεύω δεν έχει κανένα κίνδυνο και περνάει η ώρα σου. Όχι, πιστεύω ότι μάθαμε μέσα από αυτή την εργασία να χρησιμοποιούμε το Facebook με το σωστό τρόπο και με μέτρο. Στους συνομιλικούς σου, τι θα τους συμβούλευες σχετικά με τη χρήση του Facebook? Να χρησιμοποιούν το Facebook με μέτρο και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook, Twitter κλπ. Βασικά είναι τα μέσα να προάγουμε τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις, την αγάπη, την επικοινωνία, τη συνεργασία. Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, οι μαθητές εκπώνησαν και ένα βίντεο σύντομης διάρκειας με την ευγενική χορηγία του Ionian Channel. Άσε το Facebook να μπει στη ζωή σου, αλλά με μέτρο. Το Facebook είναι νέες φιλίες. Ψυχαγωγία. Το δημοφιλέστερο μέσο επικοινωνίας. Εθισμός. Απομόνωση. Παγίδα. Ψεύτικες φιλίες. Χάσιμο χρόνο. Μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Πώς όμως? Εσύ αποφασίζεις. Μέσα από το Facebook εκτονώνεται η απέραντη μοναξιά της καθημερινότητάς μας. Facebook, μία λέξη, αλλά χίλιες ερμηνείες. Μην υποκύπτεις απειλές. Είμαστε μαζί σου. Μίλα. Δέχεσαι μηνύματα σεξουαλικής παρενόχλησης? Θα μείνεις παθητικός ή θα αντιδράσεις? Μην αφήσεις το Facebook να σε καταπιεί. Η ζωή είναι εδώ έξω. Η ζωή είναι εδώ.